Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σοκ στην Ανδρίτσενα. Ένας άνδρας είδε φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια και προσπάθησε να τις σβήσει. Ο πυκνός καπνός τον έπνιξε και εξεψύχησε πριν φτάσει στο νοσοκομείο των Κρεστένων. 33 χρόνια από τον φωνικό σεισμό του 1986 στην Καλαμάτα. Από τον ισχυρό σεισμό των 6,2 Ρίχτερ της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 υπήρξαν 35 νεκροί και το 70% των κτηρίων της πόλης κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Επιχείρηση Καθαρή Αιγιάλη από την Δημοτική Αρχή Καλογερόπουλου. Έμφαση στην ανακύκλωση και αναζήτηση μόνιμων λύσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μαραθώνια συνεδρίαση στο Δήμο Αργοστολίου για την κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή Πλάκα. Οι αντιδράσεις των κατοίκων μπλόκαραν τις εργασίες. Ένας 57χρονος άντρας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο των Κρεστένων μετά από αναθυμιάσεις που εισέπνευσε στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά που πλησίαζε απειλητικά το σπίτι του στην περιοχή Καλυθέα Ολυμπίας. Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αγροτικό όχημα στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε. Πάμε στον Περικλή Πατσούρη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες από το τραγικό αυτό περιστατικό. Περικλή, καλησπέρα. Ένας ακόμα άνθρωπος ο οποίος χάνεται σε μια πυρκαγιά στην προσπάθειά του να σβήσει τις φλόγες οι οποίες ήταν μέσα στο χωριό. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους συνεργατές μας. Δυστυχώς τραγική κατάληξη για τον άτυπο αγρότη, πατέρα δύο παιδιών, 57χρονο και πολύ αγαπητό στο χωριό, τον κύριο Γιώργο, όπως άλλωστε μάθαμε. Έναν άνθρωπο που καθημερινά γελούσε και από την πρώτη στιγμή που είδαν ότι οι φωτιές βέβαια προσπαθούσαν να τις σβήσουν όλοι, καθώς έτρεξε από την πρώτη στιγμή για να σβήσει φωτιές, γιατί απλά πλησίασε και το σταύρο του αλλά και το σπίτι του και δυστυχώς από τις αναθυμιάσεις εισέπνευσαν άνθρακα και μπήκαν στα πνευμόνια και δεν μπορούσαν βέβαια περαιτέρω να γίνει κάτι. Κατευθείαν τον έβαλαν σε αγροτικό όχημα με το που λιποθύμησε και έχασε τις αισθήσεις του και τον οδήγησαν στο νοσοκομείο Κρεστένων. Αλλά παρά τις προσπάθειες Νίκο των γιατρών που έπεσαν την πρώτη στιγμή πάνω του για να του σώσει τη ζωή, ήδη είχε χάσει τη ζωή του. Δυστυχώς και όλα αυτά συνέβησαν περίπου σε 30 λεπτά. Πατέρας λοιπόν δύο παιδιών, ο άτυπος 57χρονος, είδε τις φλόγες λοιπόν από την πρώτη στιγμή, περίπου σε μία ξεκίνησε φωτιά και από τους αέριδες. Να πούμε ότι και σήμερα γενικότερα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είχε δώσει απαγορευτικό στα δάση αλλά και γενικότερα σε επικίνδυνες περιοχές ούτε για πεζοπορία να πάνε σήμερα, γιατί ήταν στο νούμερο 4 όσο διαφορά επικινδυνότητας. Σε πορτοκαλί συναγερμό από πλευρά επικινδυνότητας η περιοχή, ναι. Έτσι. Και για να καταλάβουμε λοιπόν, οι φωτιές πλησίασαν τα σπίτια Νίκο, πλησίασαν και το βενζινάδικο του χωριού. Ήταν υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών από την πρώτη στιγμή, πάνω από 60 πυροσβέστες, πάνω από 20 οχήματα και βέβαια δύο καναντέρ έκαναν ρήψεις και το Πεντζετέλ αλλά και το Έριξον προσπάθησε να κάνει κάποιες ρήψεις τελευταία στιγμή και περίπου στις 5 τέθηκε υπό έλεγχο. Έκαψε αρκετά στρέμματα, πλησίασε και έγκυψε αρκετά σπίτια στο χωριό και ήταν μία από τις δύσκολες πυρκαγιές που διέρχεσαι περίπου 4,5 με 5 ώρες. Και βέβαια οι πυροσβέστες, γιατί οι αέριδες συνεχίζουν, φοβούνται τυχόν αναζωπυρώσεις. Μάλιστα, πάντως είναι δυστυχώς η εξέλιξη αυτή με τον άτυχο άνδρα που έχασε την ζωή του, που πραγματικά συγκλονίζει, γιατί ο άνθρωπος προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες και νομίζω ότι όταν κάποιος δεν έχει εκπαίδευση, φαντάζομαι δεν ήταν εθελοντής δασοπροσβέστης ο άνθρωπος, κάτι τέτοιο. Έτσι. Ήταν τηλέφωνο, μάθαμε, ενημερωθήκαμε, δεν ήταν εθελοντής Νίκο. Δεν υπάρχουν εθελοντικές ομάδες πλέον εδώ και ένα μισό χρόνο, να το πούμε και αυτό. Και γενικότερα στο Δήμο Αντρίσαν Κρεστένων, μόνο στην Κρέστα να υπάρχουν περιοριστικά οχήματα. Δηλαδή, αν πιάσει πάλι μια φωτιά και δεν το θέλουμε μακριά, το απευχόμαστε. Στην Αντρίσαν, στον Επικούριο, η απόσταση για να φτάσει το βιτίο, το περιοριστικό όχημα, είναι περίπου μία ώρα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί λέμε έτσι. Η Καλυθέα από την Αντρίσαν είναι 15 λεπτά και να πούμε ότι τυχόν. Περαιτέρω θα ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη με τον άτυπο 57χρονο, αφού ήδη διεκομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου για την νεκροτομή. Μάλιστα. Για τη δικαστική εξέταση. Περικλέ, ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες τις οποίες μας έδωσες. Καλό σου βράδυ. Εμείς κυρίες και κύριοι θα μείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στην φωτιά επενέβη ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με επίγεια και ένα αέρια μέσα, με τους πυροσβέστες να καταφέρουν τελικά να την θέσουν υπό έλεγχο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Δυτική Ελλάδα, ο κ. Ευθύμιος Γεωργακόπουλος. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Δυστυχώς είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος χάθηκε σε αυτήν την φωτιά στην προσπάθειά του να σβήσει τις φλόγες οι οποίες πλησίαζαν στο σπίτι του και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι να ακούμε τις οδηγίες των ειδικών, των πυροσβεστικών δυνάμεων για το πώς πρέπει να ενεργήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε, αν προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ και ότι πνίγηκε από τον καπνό στην ουσία, έτσι. Επειδή όμως υπάρχει προανάκριση στη διαδικασία, άρα λοιπόν να σας αφήσουμε καλύτερα την προανάκριση να διερευνήσει τα αίτια που έχασε ο συμπολίτης μας εδώ τη ζωή του και μετά να πούμε ακριβώς τι προκάλεσε αυτή την καταστροφή. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο για την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων τώρα να θέσουν υποέλεγχο την φωτιά. Κοιτάξτε, με την περιόρα της 13:52 εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά στο χωριό Καλυθέα του Δήμου Αντρίτσενας. Εκεί αμέσως υπήρχε αυτοκίνητο της υπηρεσίας στο χώρο του χωριού, επενέβη άμεσα, όμως λόγω της μορφολογίας του εδάφους ήταν μια πλαγιά και θα έλεγα ότι ήταν ένα γεώριθμο ανάγλυφο εκεί του εδάφους, το οποίο μετέδωσε τη φωτιά και με τη βοήθεια του πνεύματος αντέμου, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να εξελιχθεί γρήγορα, να μην μπορέσει το όχημα να τη θέσει υποέλεγχο και να αναγκαστούμε μετά να φέρουμε μεγάλες και ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις, έτσι ώστε να φέρουμε εις πέρας αυτή την αποστολή. Και όπως είδατε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το ρεπορτάζ, η πυρκαγιά στις παρυφές αυτής της εσοχής, έτσι, υπήρχαν κατοικίες οι οποίες χάρη στην έμεση επέμβαση των πυροσβεστικών υπαλλήλων δόθηκαν. Δεν απειλήθηκαν και δεν καταστράφηκαν. Μάλιστα. Αυτό το οποίο ακούσαμε από το ρεπορτάζ για την απόσταση την οποία χρειάζεται ένα πυροσβεστικό όχημα για την συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Γεωργακόπουλε, τι ακριβώς συμβαίνει με τη διασπορά των δυνάμεων σε αυτές τις περιοχές? Εμείς σήμερα, επειδή είχαμε δείκτη επικινδυνότητας 3, είχαμε σε επίκαιρα σημεία, βάσει του σχεδίου που έχουμε καταρτήσει από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, είχαμε πυκνό δίκτυο οχημάτων, έτσι ώστε αυτές τις μεγάλες αποστάσεις, όπως πολύ σωστά λέτε, να τις μικρύνουμε, να τις ελαχιστοποιήσουμε, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπορούμε να σπεύσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις άμεσα. Όμως, όπως γνωρίζετε, είναι μεγάλος ο όγκος εκεί της δασικής έκτασης. Είναι παρθένο δάσος, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει ξανακαεί στο πρόσφατο παρελθόν η συγκεκριμένη περιοχή, έτσι δεν είναι? Όχι εκεί. Εκεί που είχαμε την πυρκαγιά υπήρχαν λεπτά καύσιμα υλικά, υπήρχαν ελαιοστάσια και υπήρχαν και χώροι οι οποίοι δυστυχώς παράνομα εναπόθεταν οι κάτοικοι εκεί σκουπίδια. Άρα λοιπόν ήταν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον εκεί, απείλησε τα σπίτια, όμως όπως σας είπα, χάρη στην άγκυρα επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων δεν είχαμε απώλειες σε κατοικίες. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Φαντάζομαι συναδελφοί σας τώρα θα παραμείνουν όλο το βράδυ εκεί για τυχόν αναζωπηρώσεις, έτσι δεν είναι? Ασφάλως, αυτή τη στιγμή γίνεται περιμετρικός έλεγχος, η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, υπάρχουν ισχυρές όμως δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις, αλλά και εσωτερικά, όπως σας είπα, υπάρχουν χώροι εκεί πέρα οι οποίοι έχουν σκουπίδια και αυτά χρήζουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Χρειάζεται πολύ νερό, έτσι ώστε να σβήσουμε και την τελευταία αιστεία. Μάλιστα. Κύριε Γιωργόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τόσο ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Είμαστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η καθαριότητα σε σημεία με σωρευμένο όγκο σκουπιδιών, αξιοποιώντας φορτωτές, φορτικά και απορριμματοφόρα, πλήσιμο κάδων, αλλά και έναρξη του προγράμματος ανακύκλωσης ραντεβού σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αιγιάλειας, είναι οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος των απορριμμάτων από τη νέα Δημοτική Αρχή της Αιγιάλειας. Προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης, ειδικά οχήματα θα πηγαίνουν σε τακτικά και προκαθορισμένα δρομολόγια σε περιοχές του Δήμου, ώστε οι πολίτες εκείνη την ώρα να δίνουν τα προσανακύκλωση σκουπίδια τους αντί να τα ρίχνουν στους μπλε κάδους. Ξεκίνησε στην Αιγιάλεια το πρόγραμμα της νέας Δημοτικής Αρχής για τα απορρίμματα. Πρόκειται για ένα ραντεβού των δημοτών με το αυτοκίνητο της ανακύκλωσης, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η γιγάντια προσπάθεια καθαρισμού της Αιγιάλειας από τα συσσωρευμένα απορρίμματα, με το βάρος να μετακυλίεται πλέον στις κοινότητες. Βασικό ζητούμενο για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση είναι η αφύπνιση και ενεργή συμμετοχή όλων των δημοτών, ώστε να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, που δεν είναι άλλος από τη μείωση των απορριμμάτων με την εφαρμογή της ανακύκλωσης. Πηγαίνει το ειδικό αυτοκίνητο της ανακύκλωσης με προγραμματισμό που έχει γίνει σε όλους τους συγγενούς και τα χωριά του Δήμου Αιγιαλείας. Εκεί με ραντεβού με τους πολίτες αναποθέτονται τα ανακυκλώσιμα κατευθείαν στο ειδικό όχημα, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καθαρότητα στο ανακυκλώσιμο.
ανακυκλώσιμο υλικό, κάτι που δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε με το μπλε κάδο, γιατί ξέρετε ότι οι πολίτες, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους είναι συνειδητοποιημένο και κάνει σωστά τη δουλειά, δηλαδή γίνεται τα ανακυκλώσιμα σωστά και τα τοποθετεί στον κάδο, υπάρχουν και κάποιοι που δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, με αποτέλεσμα να ρίχνουν 2-3 σακούλες μέσα στον κάδο, οι οποίες ήταν σύνηθα απορρίμματα και να καταστρέφουν όλη την προσπάθεια. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι επαφές ώστε να αναζητηθεί ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Για τον λόγο αυτό, υπήρξε και συνάντηση με τη Νέα Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδος, όπου εξετάστηκε και η λύση της κατασκευής ενός ακόμα εργοστασίου απορριμμάτων, πέραν από αυτό που θα κατασκευαστεί στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχουν φτάσει τα πράγματα σε τελικές αποφάσεις. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία και με πολύ υπευθυνότητα και σοβαρότητα αντιμετωπίζονται όλα τα σενάρια, ώστε να καταλήξουμε στο ιδανικό που θα μπορέσει και θα δώσει λύση για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα για την περιφέρεια, ώστε να υπάρξει βιώσιμη λειτουργία στον τομέα αυτό με οικονομικό όφελος για τους πολίτες. Παράλληλα, προχωρά και η επιχείρηση καθαρισμού των κάδων και απολύμανσης των σημείων που βρίσκονται στην Αιγιάλια, καθώς παρά την αποκομιδή, η δυσοσμία από την παραμονή των απορριμμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεινε, όπως άλλωστε και ο κίνδυνος πρόκλησης μολύνσεων. Ημέρα μνήμης η σημερινή για τους κατοίκους της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, καθώς πριν από 33 χρόνια, σαν σήμερα, ο Εγκέλαδος ισοπαίδωσε την πόλη αφήνοντας πίσω του θύματα και πολλές καταστροφές. Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε τελετή στο Μνημείο των Θυμάτων. Χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που ο Εγκέλαδος ανελέητα χτύπησε την πόλη της Καλαμάτας. Μια ημερομηνία που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όλων εκείνων που έζησαν τις στιγμές φρίκης και πανικού από τα θύματα και τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός στις 8:20 το βράδυ. Οι ζημιές όμως πολλαπλασιάστηκαν από τον επίσης πολύ ισχυρό σεισμό 2 ημέρες μετά, στις 3:20 το μεσημέρι της Δευτέρας στις 15 Σεπτεμβρίου του 1986. Ήμουν στο πλοίο με τη σύζυγο να ταξιδέψουμε για την Κρήτη, πρωτοτάξιο αυτό το δρομολόγιο που είχε καθιερωθεί τότε, και βέβαια με το πλοίο Πάρος και βέβαια και σχεδόν όλη η πόλη ευρίσκεται στην προκυμαία. Είναι για να αποχαιρετήσει τους καλαματιανούς φίλους συγγενείς που έκαναν το πρώτο ταξίδι προς την Κρήτη. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στο πλοίο και 8:20, την ώρα που έγινε δηλαδή η πρώτη δόνηση του Σαββάτου, εμείς νομίσαμε ότι το πλοίο ξεκίνησε. Τελικά βγαίνοντας δεξιά και αριστερά στα πανιόλα του πλοίου, όλοι που είμαστε μέσα, διαπιστώσαμε ότι η πόλη βρίσκεται σε πλήρες σκότος, δεν υπάρχει φως πουθενά. Ταυτόχρονα αυτό που θυμάμαι, κοιτώντας προς την πλευρά του Μήλου, δυτικά εγώ, είδα ένα κουρνιαχτό, μία σκόνη δηλαδή, η οποία σου προμείνει ότι κάτι έχει συμβεί. Εμείς δεν ακούσαμε δόνηση, ακούσαμε το πλοίο ότι κινείται, ότι ξεκινάει. Και είδαμε με τα μεγάλη μας θλίψεις ότι αυτοί που βρίσκονται επάνω στον τόκο, και σε αυτούς ήταν και η μητέρα με το παιδί μου να μας χαιρετήσουν, ότι έτρεχαν να βγουν έξω από το λιμάνι. Κατεβήκαμε κι εμείς, διαπιστώσαμε ότι το λιμάνι, ο τόκος είχε ανοίξει, είχε κάνει 15 εκατοστά άνοιγμα, που σημαίνει ο σεισμός ήταν ισχυρότατος. Στους δύο σεισμούς έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι, εκατοντάδες τραυματίστηκαν και πάνω από 2.000 κτίρια καταστράφηκαν. Και με τον αδελφό μου τον Κώστα, επειδή είμαστε τεχνική εταιρεία και διαθέτουμε εξοπλισμό, πήραμε αμέσως τον εξοπλισμό μας και πήγαμε στην Αριστείδου. Στην Αριστείδου, σας θυμίζω, είχε πέσει η πολυόροφη πολυκατοικία, η οποία μάλιστα είχε πέσει με κάθετη προς τη δύση πορεία, άρα οι πλάκες διατηρούνται μία πάνω στην άλλη κανονικά και μέσα τους είχαν εγκλωβίσει πέρα από τα συντρίμια και πολλούς ανθρώπους. Ο Δήμος...
Δήμος Καλαμάτας πραγματοποίησε τελετή για τη συμπλήρωση των 33 χρόνων από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986 στις 11 η ώρα το πρωί στο Μνημείο των Θυμάτων των Σεισμών στη Συμβολή των Οδών Νέδοντος και Κροντήρη. Αιωνία η μνήμη των 22 ανθρώπων, των 22 θυμάτων, τα οποία χάσαμε στους σεισμούς της Καλαμάτας 13 Σεπτεμβρίου 1986, πριν από 33 χρόνια. Μάλιστα, στην εκδήλωση μνήμης τελέστηκε τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων των σεισμών, ενώ ο Δήμαρχος εναπόθεσε ένα μπουκέτο λουλούδια στη μνήμη τους και φυσικά τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης για το χαμό ενός παιδιού από την επίθεση σκυλιού στην περιοχή Γλυκά Νερά. Απαραίτητες είναι οι συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες από τις φιλοζωικές οργανώσεις. Ο θάνατος βρέφους από επίθεση Ροτβάιλερ στα Γλυκά Νερά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για το αν θα πρέπει τα σκυλιά από συγκεκριμένες ράτσες να είναι στον ίδιο χώρο με τους ανθρώπους. Οι φιλοζωικές οργανώσεις δίνουν τις δικές τους συμβουλές και τονίζουν το πόσο πολύ πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες τη συμπεριφορά των ζώων τους. Σε ελάχιστες περιπτώσεις φταίει το σκυλί. Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις φταίει πως το μεγαλώνεις. Λένε το παιδί σου και το σκυλί σου πως το μάθεις και αυτό ισχύει. Αν έχει εξωτερικό χώρο να είναι περιφραγμένος, να μην εμποδίζει τους γείτονες, υπάρχουν νομοθεσίες βάσει αυτού, οι οποίες είναι βάσει λογικής κιόλας, δεν είναι κάτι το παράλογο. Μεγάλη είναι η ευθύνη των ιδιοκτητών σύμφωνα με τους πολίτες, αφού αυτοί θα πρέπει να εκπαιδεύουν το σκυλί τους και να έχει από την αρχή σωστή συμπεριφορά όταν είναι κοντά σε ανθρώπους και ειδικά σε παιδιά. Ήταν πολύ θλιβερό βέβαια, αλλά το θέμα είναι δεν φταίνε μόνο και τα σκυλιά, φταίνε και εμείς. Διότι καμιά φορά τα κλείνουμε μέσα, δεν τα περιποιούμαστε, δεν τα βάλαμε καμιά βόλτα να βγουν έξω, να αλλάξουν λίγο περιβάλλον, να είναι πιο φιλικά, να είναι πιο έτσι μπροστά στον κόσμο. Και διαφορετικά τα κλείνουμε μέσα και τα σκυλιά ξαφνικά βλέπουν κάτι, αγριεύουν και δεν ξέρουν τι κάνουν. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση σε βρέφος, με κάποιους να θεωρούν απαράδεκτο ότι ένα τόσο μεγάλο και επικίνδυνο σκυλί βρέθηκε τόσο κοντά σε ένα μωρό. Αυτά τα σκυλιά δεν πρέπει να τα έχουν στο σπίτι τους, μέσα με τα παιδιά τους. Γιατί είναι επικίνδυνα και καλό να είναι το σκυλί, καταπέζοντας μπορεί να χτυπήσει το παιδί. Είναι απαράδεκτο να είναι μέσα στα σπίτια αυτά τα σκυλιά. Αλλά ορισμένοι έχουν μεγάλη ευαισθησία στα σκυλιά, που δεν έχουν στους ανθρώπους. Μεγάλη προσοχή συνιστούν οι φιλοζωικές οργανώσεις στους ιδιοκτήτες για το πώς θα συμπεριφέρονται στο καθηγείο τους, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια δυσάρεστα περιστατικά. Τώρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Κόρινθο σχετικά με τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών στο στρατόπεδο της πόλης. Ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε λέγοντας πως για τον ίδιο πρώτη προτεραιότητα αποτελεί το συμφέρον των δημοτών του. Ζήτησε για ακόμα μια φορά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για το θέμα, ενώ τόνισε πως εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, καθώς θεωρεί πως δεν πληρούνται οι προδιαγραφές του στρατόπεδο για την φιλοξενία τόσων ανθρώπων. Προσφυγή στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ εξετάζει να κάνει ο Δήμαρχος Κορινθίων, καθώς όπως λέει δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις για την φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών στο στρατόπεδο της Κορίνθου. Το συμφέρον των δημοτών για τον ίδιο είναι πάνω απ' όλα και γι' αυτό ζητά συνάντηση ακόμη και με τον Πρωθυπουργό για να συζητήσουν το θέμα. Η προσφυγή που θα φέρει αποτέλεσμα και περιμένω την γνωμάτευση του αρμόδιου για τα θέματα αυτά δικηγόρου είναι στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, γιατί δεν τηρούνται κατά τη γνώμη μου οι προδιαγραφές λειτουργίας του στρατοπέδου εδώ στην Κόρινθο ως κέντρου κράτησης μεταναστών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ήδη περιλάβει στο ψήφισμα το οποίο έχουμε ψηφίσει. Στο στρατόπεδο της Κορίνθου, εντωμεταξύ, τα συνεργεία δουλεύουν πυρετοδός, στείνοντας μεταλλικές κατασκευές για την φιλοξενία των προσφύγων. Έχει γίνει μια πρόχειρη κατασκευή, δηλαδή δεν υπάρχει σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Όπως επίσης, ακόμα δεν έχει ζητηθεί από τη ΔΕΙΑΚ η σύνδεση με την ίδρυυση. Για να πάρουν νερό οι καινούργιοι μετανάστες που θα βρίσκονται εκεί από το δίκτυο που υπάρχει στο στρατόπεδο. Γίνονται όλα με έναν πρόχειρο τρόπο. Ο κύριος Νανόπουλος επεσήμανε ωστόσο πως υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την κυβέρνηση. Ανέφερε μάλιστα πως μία από τις δεσμεύσεις του αρμόδιου υπουργού κ. Χρυσοχοίδη που αφορούσε την εξάλληψη της εγκληματικότητας στην περιοχή υλοποιήθηκε, καθώς ήδη στην Κορινθία έφτασαν 40 επιπλέον αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες.
Έτσι λοιπόν συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, το σύριαλ με το ζήτημα των μεταναστών που πρόκειται να προωθηθούν για εγκατάσταση, για προσωρινή εγκατάσταση στην περιοχή της Κορίνθου. Θα πάμε τώρα στην περιοχή της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, στην Καλαμάτα, και συγκεκριμένα στο στούντιο του Ιόνιαν, όπου φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο ειδήσεων τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τον κύριο Στάθη Αναστασόπουλο. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος Γιάννης Συνάπης, για να δούμε περισσότερα για το σχεδιασμό τον οποίο έχει η νέα Περιφερειακή Αρχή του Παναγιώτη Νίκα για την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και όχι μόνο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και στον κύριο Αναστασόπουλο και στον Γιάννη τον Συνάπη. Λοιπόν, κύριε Αναστασόπουλε, ήδη έχετε αναλάβει τα ενία της Αντιπεριφέρειας στην Μεσσηνία. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις τις οποίες δρομολογείτε για την Καλαμάτα? Όχι μόνο για την Καλαμάτα, για την Μεσσηνία. Για τη Μεσσηνία ολόκληρη, σωστά. Οι προτεραιότητες μας είναι αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά των μαθητών. Η πρώτη μας προτεραιότητα να γίνει σωστά και δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Είναι επίκαιρο άλλο αυτό το θέμα. Έχουμε ελάχιστα προβλήματα και ελπίζουμε και μέχρι το τέλος να μην υπάρχει κανένα άλλο. Και βεβαίως και τα αντιπλημμυρικά όσον αφορά τους καθαρισμούς των ρεμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο περιήλθε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση από το μέσον του 2018. Δυστυχώς εμείς τώρα που αναλάβαμε δεν έχουμε εργαλεία δουλειάς όπως είναι εργολαβίες που μπορεί να επεμβαίνεις. Δηλαδή υπάρχουν δύο οι οποίες όμως έρχονται και δεν είναι και πολύ μεγάλου προϋπολογισμού σε σχέση με τον όγκο δουλειάς. Από εκεί και πέρα λοιπόν η προτεραιότητα είναι μάλλον κάναμε και έκκληση προς τους δημάρχους οι οποίοι και διαθέτουν περισσότερα μηχανήματα και λοιπά, να μπορούν να επεμβαίνουν τουλάχιστον στα ρέματα που διέρχονται μέσα από αστικό χώρο. Αυτή λοιπόν είναι η μία από τις η προτεραιότητα αυτή που πάμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε και τα δικά μας μηχανήματα στην πορεία, τα οποία ήταν ασυντήρητα και στην άκρη εγκατελειμμένα σχεδόν. Θέλουμε λοιπόν να τα ενεργοποιήσουμε αυτά, να κάνουμε αρκετούς καθαρισμούς με τα δικά μας μηχανήματα και με τους χειριστές που έχουμε ή που θα πάρουμε διμηνίτες όσο γρηγορότερα γίνεται. Βέβαια είναι και ζητήματα συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής που έρχονται. Και από εκεί και πέρα να ενεργοποιήσουμε και τις εργολαβίες, να μπορέσουμε να προλάβουμε ό,τι γίνεται περισσότερο. Και σε συνεργασία με τους δημάρχους, μάλιστα ο Δήμαρχος Καλαμάτας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα το δικό μου και ήδη έχει ξεκινήσει καθαρισμούς ρεμάτων όπως είναι στον Έδοντα και σε άλλα ρέματα που διέρχονται μέσα από την πόλη ή από άλλα χωριά που επιβάλλεται ή κομοπόλεις. Με λίγα λόγια, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Νίκο, να συνεχίσω εγώ τις ερωτήσεις. Βεβαίως, στον κύριο Αναστασόπλο, να αναλάβουμε, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες όσον αφορά τα σημαντικά έργα. Γιατί ο κύριος Νίκας και προεκλογικά και μετεκλογικά είπε ότι η Περιφερειακή Αρχή, η νέα Περιφερειακή Αρχή θα επιδιώξει να υλοποιήσει σημαντικά έργα, μεγάλα έργα και όχι μικρά έργα που προωθούσε η απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή. Να ρωτήσω τον κύριο Αναστασόπλο, ποια είναι αυτά τα έργα που σχεδιάζει η νέα Περιφερειακή Αρχή να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα στη Μεσσηνία? Κύριε Συνάπη, είναι τα έργα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές μας. Οι αρμοδιότητες μας είναι το εθνικό δίκτυο, το επαρχιακό δίκτυο, όχι βέβαια οι αυτοκινητόδρομοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά τα συντηρούν οι εταιρείες που έχουν συμμετάσχει στην παραχώρηση. Άρα λοιπόν, επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, από εκεί και πέρα μεγάλα έργα, να προωθηθούν εκείνα τα οποία λιμνάζουν και που ουσιαστικά κάνουν πάρα πολλά χρόνια να ολοκληρωθούν. Και βεβαίως από το Υπουργείο διεκδικούμε τους σημαντικούς οδικούς άξονες, Τσακώνα Καλό Νερό, Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Και από εκεί και μετά εμείς έχουμε να προωθήσουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παράκαμψης του Πεταλιδίου και βεβαίως να δούμε τι γίνεται και με τον υπόλοιπο δρόμο Ριζόμυλος μέχρι Κορώνη. Βεβαίως πρέπει να τελειώνει και το θέμα του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος και να γίνει μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων η επιλογή της χάραξης, αφού το Υπουργείο δώσει τα απαραίτητα δεδομένα όπως είναι πόσο στοιχίζει κάθε χάραξη. Αυτό το ζήταγα και εγώ από όταν ήμουν αντιπολίτευση στο Δήμο Μεσσήνης πάρα πολλά χρόνια τώρα. Να έχουμε την εκτίμηση στην επίσημη του Υπουργείου πόσο στοιχίζει, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του τώρα στο τέλος.
Και όσον αφορά τα υψόμετρα του δρόμου, της παραλιακής χάραξης κλπ, θεωρώ ότι δεν έχει ο κόσμος την σωστή πληροφόρηση. Επίσημα λοιπόν το Υπουργείο πρέπει να ενημερώσει και να συνεδριάσουν τα Δημοτικά Συμβούλια και να επιλέξουν τη χάραξη ή τη βελτίωση του υφισταμένου ή την παραλιακή χάραξη που είναι 500-600 μέτρα από την παραλία και ένας από τους δύο δρόμους να προωθηθεί τάχιστα. Είναι σημαντικός ο δικός άξονας και τον χρειαζόμαστε. Τώρα βέβαια τα άλλα έργα που θέλουμε να προωθήσουμε, για να απαντήσω στο όνομά σας, στο ερώτημά σας, κύριε Συνάπη, είναι μικρές λιμνοδεξαμενές, μικρά αρδευτικά που θα τα έχει ανάγκη ο τόπος, διότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, το βλέπουμε κάθε μέρα και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την ας πούμε λειψιδρία και τα προβλήματα που έχουμε ως συνέπεια. Από τα μεγάλα έργα και από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα πήγατε στο Φιλιατρινό Φράγμα. Έχουμε το φράγμα, δεν έχουμε τα δίχτυα. Τι γίνεται με αυτό το έργο και ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψής σας? Σήμερα έγινε μια επίσκεψη αυτοψία στο Φιλιατρινό Φράγμα από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας που εδρεύει στην Τρίπολη, τον κύριο Γοστόγενη, ο οποίος είχε και συναδέλφους του από την υπηρεσία, αλλά και από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου φραγμάτων. Αυτή η αρχή λοιπόν είχε λάβει τον φάκελο που είχε υποβάλει η περιφέρεια, έκανε αυτή την αυτοψία σήμερα, πήρε όλες τις μετρήσεις σχετικά με το φράγμα που καταγράφονται σε ιδιαίτερο καταγραφικό, ιδιαίτερες μετρήσεις, τις οποίες αξιολογούν οι ειδικοί επιστήμονες, και όταν δοθεί η έγκριση θα μπορέσει να προωθηθεί η πληρότητα του φράγματος. Τώρα όμως για το άλλο που με ρωτήσατε όσον αφορά τα δίκτυα, λυπάμαι που θα πω τα 2-3 στοιχεία. Το φράγμα στήχησε 32 εκατομμύρια, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και των Φήμων, με επίβλεψη από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από την Τρίπολη, το οποίο ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώθηκε το 2017 και στήχησε 32 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουν προωθηθεί τα δίκτυα, διότι πρέπει να γίνουν, λέει, σήμερα ενημερώθηκα γιατί δεν είχα ασχοληθεί μέχρι τώρα, πρέπει να γίνουν απολωτριώσεις. Βέβαια καμία διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει για να γίνουν απολωτριώσεις εκεί που χρειάζεται να διανοηγούν καινούργια αγροτική δρόμη όπου δίπλα θα περάσει το δίκτυο. Είναι κρίμα για τις καθυστερήσεις αυτές και θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο και θα τον βρούμε. Έχω επικοινωνήσει και με τον Περιφερειάρχη και θα επισκεφτούμε το συντομότερο δυνατόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να τους προτείνουμε και εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν δρόμοι να χωριστεί σε μία φάση και το υπόλοιπο που θέλει τις απολωτριώσεις στη β' φάση. Να ξεκινήσει η κατασκευή του μεγαλύτερου όγκου των αγωγών που θα περνάνε από τους αγροτικούς δρόμους και παράλληλα και ταυτόχρονα να προωθηθούν οι διαδικασίες της απολωτρίωσης. Άρα λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο πολύ σύντομα για να προωθηθούν παράλληλα αυτές οι διαδικασίες, διότι και να κλείσω με αυτό, αυτό το έργο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για όλη την Τριφυλία, η οποία πάει μπροστά από άποψη παραγωγής και εναλλακτικών καλλιεργειών και θα ήταν ιδανικό να μπορέσει να δουλέψει αυτό το αρδευτικό, το τεράστιο αρδευτικό της Τριφυλίας που θα δώσει προστιθέμενη αξία στις περιουσίες των αγροτών και στα παραγόμενα προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Αναστασόπουλε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του Ιόνιαν, όπως επίσης και τον συνάδελφο τον Γιάννη Συνάπη. Καλό βράδυ και στους δύο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες και πάταξη της εγκληματικότητας είναι η στόχη της νέας ηγεσίας της Ελλάς στην Δυτική Ελλάδα. Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Νίκος Πανουδάκης συναντήθηκε με τους δημοσιογράφους και έκανε εκτενή αναφορά και στο μεταναστευτικό.
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας της αστυνομίας στη Δυτική Ελλάδα είχαν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι της Αχαΐας, της Ηλίας και της Εντολοακαρνανίας. Ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδος, Νικόλαος Πανουδάκης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι αστυνομικοί να βρίσκονται σε περιπολίες στους δρόμους, προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Στο πλαίσιο της αντιεγκληματικής πολιτικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουμε δώσει ορισμένες προτεραιότητες και στόχους. Οι πολίτες θέλουν να νιώθουν ασφάλεια. Θέλουμε να νιώθουν ασφάλεια, να μας έχουν δίπλα τους. Επανδρώσαμε την ομάδα Δίας. Έχουμε βγάλει, ίσως θα το έχετε δει και εσείς, καθημερινά. Είναι ομάδες και περιπολούν. Ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται δίπλα την αστυνομία και όχι απέναντι. Η μικροεγκληματικότητα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Πάτρα, την αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κάνουμε στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές που παρουσιάζουν παραβατικότητα. Ο ανώτατος αξιωματικός, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη και έχει υπηρετήσει σε πολλές και κρίσιμες διοικητικές θέσεις στην Αττική, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο μεταναστευτικό, γνωρίζοντας ότι η Πάτρα, αλλά και ευρύτερα η Δυτική Ελλάδα, αποτελεί πύλη εξόδου μεταναστών προς την Ιταλία. Μάλιστα, το τελευταίο χρονικό διάστημα περίπου 100 νέοι πρόσφυγες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε συνεργασία και με το λιμενικό στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Κάνουμε περισσότερους ελέγχους στο λιμάνι με τους αλλοδαπούς καθημερινά, συνεργασία με το λιμενικό. Είμαστε παρόν. Ό,τι παρουσιάζεται, μετανάστες, οτιδήποτε, το αντιμετωπίζουμε. Με ναρκωτικά, οτιδήποτε παρουσιάζεται, η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη. Όσον αφορά για την τροχέα, το κράνος, έλλειψη κράνους, κυκλοφορία των πεζών να γίνεται ελεύθερα στα πεζοδρόμια. Έχουμε κάνει έγγραφα να ζητήσουμε οριοθέτηση χώρων στάθμευσης δικύκλων. Οι ράμπες αμέα να οριοθετηθούν, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής τόνισε την ανάγκη διατήρησης αρμονικής συνεργασίας της ελληνικής αστυνομίας και των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν μετά από το σύντομο αυτό διαφημιστικό διάλειμμα και θα πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του δελτίου μας με την επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια λειτουργίας που πραγματοποίησε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Η επετειακή αυτή εκδήλωση διοργανώθηκε απόψε με επίκεντρο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα έγκατα ενός από τους 4 πυλώνες του επιβλητικού αυτού έργου. Πάμε τώρα στον Βασίλη Δελιμάρη να μας δώσει λίγο το κλίμα και το τι ακριβώς έγινε απόψε στην γέφυρα Ρίου Αντιρίου, σε μέρη τα οποία δεν τα βλέπουμε εύκολα. Βασίλη, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους θεατές του Ιόνιαν. Είναι μέρη τα οποία δεν μπορεί να τα επισκεφτεί κανείς κάθε μέρα. Σίγουρα η γέφυρα δημιουργεί τακτικά εκδηλώσεις για κάποια γκρουπ, για κάποιους συλλόγους. Και σήμερα, όπως ήταν γνωστό από μέρες, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν δημοσιογράφοι από όλη την Ελλάδα στη σημερινή εκδήλωση. Μαζί στην δημιουργήθηκαν καταρχήν δύο ομάδες που δεν μπορούσε, ήταν τόσα πολλά τα άτομα δηλαδή που δημιουργήθηκαν δύο ομάδες για να μπορέσουμε να φτάσουμε, δύο γκρουπ για να φτάσουμε στον πρώτο πυλώνα, όπου μαζί ήταν και ο κύριος Παπανικόλας, ο πρόεδρος της εταιρείας Γέφυρα, όπου εξηγούσαν από την αρχή μέχρι και στον πυλώνα όλα τα στάδια και όλα τα σημεία που αξίζουν αναφοράς και τα σημεία που προστατεύουν, θα λέγαμε, τη γέφυρα από καιρικά φαινόμενα, από σεισμούς και από οτιδήποτε άλλο. Μας αναδείχθηκε ξανά το σημαντικό έργο και το μεγάλο έργο που είναι η γέφυρα για την περιοχή μας, και σίγουρα ενδιαφέρον θα έχει και αύριο η συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί, όπου θα ακουστούν περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σημαντικό έργο είναι η γέφυρα, σημαντικό όμως είναι και η προσπάθεια που γίνεται για να συντηρηθεί αυτό το έργο και να προστατεύεται από όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα και
γενικά από το περιβάλλον που δεν είναι φιλόξενο για οποιαδήποτε κατασκευή. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αύριο την συνέντευξη του Βασίλη. Αυτό που μπορώ να πούμε, Νίκο, είναι ότι και τα πλάνα που θα δείξουμε αύριο θα είναι εντυπωσιακά, γιατί θα δούμε μηχανήματα που βοηθούν στην, να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο έργο, προστατεύουν αυτό το τεράστιο έργο, αλλά και εντυπωσιακές εικόνες κάτω από τον πυλώνα της γέφυρας, που ειλικρινά δεν έχουμε ξαναδεί. Μάλιστα, περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αύριο το αναλυτικό ρεπορτάζ, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ για την απευθείας αυτή σύνδεση με την περιοχή του Αντιρίου. Καλώς βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων της πόλης για τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία. Η εκδήλωση αυτή είναι μια πρωτοβουλία της Τόνιας Κουζή, επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα Τόπος Ζωής, ενώ, όπως δήλωσε, η παράταξη προγραμματίζει και άλλες ανάλογες δράσεις. Εκδήλωση με θέμα φυσικές καταστροφές και πολιτική προστασία διοργανώνει η παράταξη Καλαμάτα Τόπο Ζωής το Σάββατο στο Πάρκο Σιδηροδρόμων στις 7.30 το απόγευμα απέναντι από το αναψυκτήριο. Πρώτη αυτή συνάντηση, όπως πολύ ωραία περιέγραψε η κυρία Παυλάκου, είναι η αρχή μιας σειράς ημερίδων που θα κάνουμε, επιστημονικών ημερίδων που θα κάνουμε, και θα είναι ο τρόπος παρέμβασης της Καλαμάτας Τόπο Ζωής στα δρόμενα της πόλης. Το αντικείμενο δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίος και ο χρόνος που επιλέξαμε να πραγματοποιηθεί αυτή. Είναι Σεπτέμβριος και το Σεπτέμβριο έχουμε δύο δυστυχώς αρνητικές επαιτίους, αυτή του σεισμού του 86 και της πλημμύρας του 2016. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σεισμολόγος, ο Ιωάννης Κοκουβέλλας, καθηγητής γεωλογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και η Τόνια Κουζή, αρχιτέκτονας, δημοτικής σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης. Άρα είμαστε μια πόλη που συζητάμε πάρα πολύ τον τρόπο που με τα καταστροφικά προσπαθούμε να οργανώσουμε την πόλη, έτσι ώστε οι κάτοικοι να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ τις δύσκολες κατάστασεις, στην οποία σίγουρα θα βρεθούν και θα ξαναβρεθούν την επόμενη 30ετία. Η άποψη της Καλαμάτας Τόπος Ζωής είναι ότι δεν αρκεί μόνο να μιλάμε για τις επαιτίους και να αποτείουμε, ας πούμε, να δίνουμε ένα φοροτιμή και μνήμη στα νεότερα παιδιά που δεν ξέρουν και τα γεγονότα. Σε συνέντευξη τύπου, η κυρία Κουζή επεσήμανε πως είναι η αρχή μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων που θα γίνουν και είναι ο τρόπος παρέμβασης της παράταξης στα δρόμενα της πόλης. Παρατήρησε πως το Σεπτέμβριο έχουμε δύο αρνητικές επαιτίους, του σεισμού το 1986 και τις πλημμύρες το 2016, και αναφέρθηκε στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και τις πρόσφατες κατολιστήσεις στον Ταΐγετο. Εξήγησε ότι δεν αρκεί να μιλάμε μόνο για τις επαιτίους, αλλά και για τον τρόπο που οργανωνόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από τα πεπραγμένα των προηγούμενων αυτών γεγονότων. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις εκπλήξεις τις οποίες ετοιμάζει το Ιόνιαν για την φετινή τηλεοπτική σεζόν. Είναι αρκετά πλούσια και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από την συχνότητα του Ιόνιαν, μαζί βέβαια με τις γνωστές εκπομπές τις οποίες έχετε όλοι αγαπήσει, όπως είναι για παράδειγμα η Μετρόπολης, η οποία έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των αρχαιών και όχι μόνο, κάθε απόγευμα. Είναι μαζί μας η Λίνα Μπάστα για να δούμε περισσότερα για την φετινή Μετρόπολης, για την Μετρόπολης της φετινής σεζόν. Λίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σας λείψαμε, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό μας λένε και οι τηλεθεατές. Μετά από μια έτσι παύση για το καλοκαίρι, για τη Μετρόπολης, γιατί... Με καλοκαιρινή διάθεση είμαστε. Είναι και το τρέιλερ, έτσι, το οποίο παρακολουθούμε και πλάνα, ναι, τώρα. Το οποίο έχει αποσπάσει έτσι ποικίλα σχόλια. Νομίζω ότι είναι στο κλίμα των ημερών, θα έλεγα, που είμαστε έτσι λίγο ακόμα στο καλοκαιρινό mood και προσπαθούμε σιγά σιγά να μπούμε στους ρυθμούς, όπως όλοι άλλωστε, τα παιδιά που ξεκίνησαν το σχολείο, οι γονείς προσπαθούν να μπουν στο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, από την επόμενη εβδομάδα η Μετρόπολης θα είναι και πάλι μαζί, θα είναι στις 6 το απόγευμα στην καθιερωμένη ώρα. Να ανοίξουν λοιπόν οι τηλεθέατες τις τηλεοράσεις τους, τα κινητά τους, μπορούν να μας βλέπουν από παντού μέσα από την εφαρμογή του Ιόνιαν για τα κινητά. Μας βλέπουν παντού, το ξέρουμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πάρα πολλά και βέβαια αναμένεται η έναρξη με πολλές εκπλήξεις, με πολλές αποκαλύψεις και βέβαια έχουμε πολλά να δούμε. Η Μετρόπολης έχει βγάλει πολλές ειδήσεις, Νίκο. Το
το γνωρίζουμε. Έχει φιλοξενήσει και πάρα πολύ σημαντικούς καλεσμένους. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην περιοχή της Αχαΐας και δεν περνάει μία βόλτα από την Μετρόπολη. Είναι περιζήτητη η εκπομπή και φαντάζομαι κάτι ανάλογο θα γίνει και φέτος. Σωστά, πολύ σωστά τα λες. Και βέβαια, όπου υπάρχει έτσι, ένα άρωμα Αχαΐας, και ακόμα και σε ολόκληρο τον κόσμο έχουμε δει ότι όπου υπάρχει άρωμα Αχαΐας, η Μετρόπολη μεταδίδει οτιδήποτε υπάρχει σε ολόκληρη την Αχαΐα. Δεν είναι μόνο η Πάτρα Νίκο, είναι τα Καλάβρητα, όπου και εκεί αναμένεται να γίνουν πάρα πολλά. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως μέσα από τη Μετρόπολη, στην Δυτική Αχαΐα, στο Δήμο Ερημάνθου. Παντού λοιπόν βρίσκεται η Μετρόπολη και έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Νομίζω όμως ότι το σποτάκι, επειδή στέλνουν μηνύματα, θέλω να το δούμε άλλη μια φορά. Με συγχωρείς βέβαια, αλλά έχει κλέψει την παράσταση ο Γιάννης Πομόνης με τα βατραχοπέδιλά του στο συγκεκριμένο σποτ. Λοιπόν, να δούμε το σποτάκι και να σας αποχαιρετήσουμε, Ελίνα. Να ευχηθούμε καλή τηλεοπτική σεζόν βέβαια και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την φετινή Μετρόπολη. Γιάννη, πώς πάει? Καλά. Όλα έτοιμα? Ναι, ναι. Ναι, το βλέπω. Είναι συντονισμένοι, το Ιόνιαν είναι παντού και είμαστε μαζί σας. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, από 14 ετών φαίνεται πως γνωρίζουν τον έρωτα τα Ελληνόπουλα. Έρευνα του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος για τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα δείχνει πως οι νέοι ζουν επικίνδυνα και δεν παίρνουν προφυλάξεις. Έρευνα μεταξύ φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας δείχνει ότι οι νέοι ζουν επικίνδυνα και με τις επιλογές τους δείχνουν να φλερτάρουν με τα σεξουαλικώς μεταδεινόμενα νοσήματα. Η πλειοψηφία, παρότι έχει ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή από αρκετά νωρίς, με μικρότερη ηλικία έναρξη στα 14 έτη, εμφανίστηκε να αγνοεί τους κινδύνους και να μην κάνει χρήση προφυλακτικού. Η έρευνα δυστυχώς έδειξε ότι οι νέοι μας στερούνται γνώσεων. Και επειδή τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη αύξηση, κατακόρυφη αύξηση, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη των σεξουαλικών μεταδοτικών νοσημάτων. Αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο δυστυχώς είναι για δεύτερη περίοδο. Έχουμε δύο περίοδους στην ελληνική επικράτεια. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το συγκεκριμένο θέμα και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και ενημέρωση στους νέους για τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα. Έχουμε καταλήψει την ενημέρωση. Η ενημέρωση που γινόταν μέχρι σήμερα γινόταν μόνο για το AIDS. Που δυστυχώς και το AIDS και τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα σήμερα δεν γίνεται ενημέρωση. Για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Μην ξεχνάτε σήμερα, σε ελληνική επικράτεια επίσημα έχουμε 1.000 πόνες. 20.000 πόνες είναι αδήλωτες, δεν είναι ξένες. Και άλλες 13.000 οδηγούνται στην πορνεία. Λοιπόν, ποιος θα ελέγξει αυτά τα πράγματα? Την έρευνα διενήργησαν ο Σύλλογος Προστασία Υγείας και Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Καλαμρίτσας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνδράμει τον αγώνα των κατοίκων που λένε όχι στην ανέγερση ενός βενζινάδικου στην περιοχή της Παλιάς Πλάκας. Μετά από μια συζήτηση που διήρκησε παραπάνω από 5 ώρες, κατατέθηκε και ψηφίστηκε κοινή πρόταση που συμπεριέλαβε το να σταματήσουν οι εργασίες στο σημείο. Έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, η οποία διήρκησε σχεδόν 5,5 ώρες, το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου είπε όχι στην ανέγερση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Πλάκα Αργοστολίου, ικανοποιώντας έτσι τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου τόνισε πως δεν έχει ευθύνη για το θέμα η δική του Δημοτική Αρχή, μιας και βρίσκεται στο τιμόνι της διοίκησης μόλις λίγες μέρες. Έχει 9 χρόνια έχει διοικήσει στον Δήμο ο Κεφαλονιάς και θα πρέπει να δεχτεί κριτική κάποια στιγμή. Αυτό ήρθε η ώρα τώρα. Άρα λοιπόν, μην παίρνετε επιθετικά να κρίνετε μια Δημοτική Αρχή για 6 μέρες, για 7 μέρες, για 8 μέρες, για 9 μέρες. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ακούστηκαν διάφορες προτάσεις, ενώ στο τέλος κατέβηκε προς ψήφιση κοινή πρόταση που διαμορφώθηκε από την παράταξη του Δημάρχου Ισχυρή Κεφαλονιά, την παράταξη του κύριου Μάκη Φόρτα για την επόμενη μέρα και την παράταξη Κεφαλονιά Νησί για Όλους του κύριου Παντελιού.
Ο Δήμος Αποστολίου δεσμεύεται να συνεχίσει και να υποστηρίξει τις αιτήσεις ακύρωσης που έχουν καταγραφεί από το Δήμο Κεφαλονιάς μέχρι τώρα στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια που προβάλλουν αποφάσεις της ΚΟΘΑ και θα προβεί σε όποιο άλλο έλεγχο μέσο που διαλαγείται την διαφύλαξη των δημόσων. Ο Δήμαρχος είπε πως θα διασφαλίσει την ομιμότητα, ενώ κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων προκαλεί και την απερχόμενη αρχή να του ασκεί όπου νομίζει κριτική. Προκαλώ την απερχόμενη δημοτική αρχή να μας ταράξει στην κριτική και στον έλεγχο. Όμως θα πρέπει και αυτή τα επόμενα 4 χρόνια, αφού επιλέγει αυτό το πράγμα, να δεχτεί και αυτή την κριτική και να δεχτεί τον έλεγχο. Και θα είμαστε εδώ πέρα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε για πολλά πράγματα. Στην πρόταση που τελικά πέρασε υπήρχαν μεταξύ άλλων σημεία για την προσπάθεια ανάκλησης της οικοδομικής άδειας του συγκεκριμένου πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ συμπεριλήφθη και το να σταματήσουν οι εργασίες στο σημείο. Περιφερειακό συνέδριο για το έργο Ενοξένεια Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Ανδριατικής Ιωνίου πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος που στόχο έχει να αναδειχθούν καινοτόμες εφαρμογές για τον τουριστικό κλάδο που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις περιφέρειες. Με στόχο τη βελτίωση του καινοτόμου χαρακτήρα του τουριστικού κλάδου, με τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης, το οποίο θα επηρεάσει περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το περιφερειακό συνέδριο για το έργο Ενοξένεια. Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν γρήγορα και η τεχνολογία τρέχει γρήγορα, θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα πάντρεμα μεταξύ της καινοτομίας, της τεχνολογίας και του τουριστικού προϊόντος. Ήδη η αγορά το κάνει αυτό από μόνη της. Ήδη οι εφαρμογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή παγκόσμια οδηγούν τις εξελίξεις. Αναφερθήκαμε πολύ σημαντικά στο συνέδριο από τις μεγάλες εταιρείες της παγκόσμιας της τεχνολογίας, οι οποίες οδηγούν τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και η τοπική αγορά να προσαρμοστεί. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ευελπιστούν μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό σύστημα καινοτομίας για τον τουρισμό στην περιοχή. Η πρώτη πρόταση αφορά τον σχεδιασμό θεματικών εμπειριών και προϊόντων που έχει στόχο την ενεργό εμπλοκή των επισκεπτών σε δραστηριότητες προερχόμενες από την τοπική παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, την ιστορία μας και σε μια προσπάθεια να υποστηριχθούν αυτές οι δραστηριότητες από καινοτόμα προϊόντα, από καινοτόμες λύσεις προκειμένου να υπάρξει μια δημιουργία εξατομικευμένης σχέσης επισκέπτη και προορισμού. Ασχοληθήκαμε με την υλοποίηση δύο από τα βασικά παραδοτέα. Το ένα, το παρατηρητήριο καινοτομίας στον τουρισμό, που αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με την τουριστική βιομηχανία, τις ροές τουρισμού. Επίσης, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, αναμένεται να ξεκινήσει και ένας διάλογος με τον ιδιωτικό τομέα. Άμεσα θα τα καθοδηγήσουμε στο να βγάλουμε νέα προγράμματα και νέες προκηρύξεις φέτος, ευελπιστούμε φέτος, στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να τονώσουμε αυτές τις αγορές. Και κάνω και μια έκκληση στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θα επισκεφθούμε και ανανομώ και θα κάνουμε συναντήσεις και στον Πύργο και στο Αγρίνιο, να έλθει ο ιδιωτικός τομέας, να συμμετάσχει σε ένα κοινωνικό διάλογο που θα ξεκινήσουμε και θα είναι σύντομος βέβαια, προκειμένου αυτά τα προγράμματα που θα βγουν να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες της αγοράς. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι επικεφαλής έτερος σε ένα σχήμα με 9 εκπροσώπους από 6 χώρες της Αδριατικής. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Αντήριο βρίσκονται από χθες δύο πνευματικοί θησαυροί. Το τίμιο ξύλο του Κυρίου Χρυσού Χριστού και το λείψανο της χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Τα ιερά λείψανα θα παραμείνουν στον Ιερό Ναό μέχρι και την Κυριακή. Με μία λαμπρή υποδοχή κατέφθασαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Αντήριο οι πνευματικοί θησαυροί της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, κομμάτι από το τίμιο ξύλο του Κυρίου Ιησού Χριστού και λείψανο της χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Τα λείψανα παρέλαβε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος και συνοδευόμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης Χρύσανθο. Τα
ιερά, θρησκευτικά κοιμήλια θα παραμείνουν στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Αντιρίου έως το βράδυ της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου και όλες αυτές τις ημέρες ο ιερός ναός θα παραμείνει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και θα τελείται θεία λειτουργία. Είναι μεγάλη ευλογία, θεωρώ ότι είναι μεγάλη θησαυρή. Μέσα στην εκκλησία μας, ο κόσμος μάλλον σήμερα θεωρεί θησαυρούς τα υλικά αγαθά. Και βεβαίως έχουν και αυτή την αξία τους, δεν τα κατηγορεί κανένας. Αλλά εκείνο που έχει σημασία στην εκκλησία μας, έχουμε θησαυρό. Ο θησαυρός είναι ο Χριστός, φυσικά ο οποίος είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Μετά θησαυροί είναι οι Άγιοι μας. Και βεβαίως θησαυροί είναι και τα μέλη της εκκλησίας, οι χριστιανοί. Γι' αυτό και φέρομαι και τα λείψανα, το λείψανα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πρωτίστως βέβαια τον Τίμιο Σταυρό, ώστε να τα σπαστούν και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία να εμψυχωθούμε πνευματικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Το χέρι της Αγίας Μαρίνας της Μαγδαληνής, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, είναι άφθαρτο με το δέρμα και τους στένοντες να διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και ευωδιάζει. Έχουν καταγραφεί πολλά θαύματα στην Ιερά Μονή που το φιλοξενεί, γι' αυτό και θεωρείται ως δεύτερος κτήτορας της Σιμωνόπετρας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Αναμένεται πιστοί από όλη τη Δυτική Ελλάδα να προσέλθουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Αντίριο για να καταθέσουν την ευλαβιά τους προς τους ανεκτήμητες αυτής αξίας πνευματικούς θησαυρούς. Πάμε και πάλι στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, όπου κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής σημειώθηκε ένα θλιβερό γεγονός το οποίο δεν είναι γνωστό στους περισσότερους πολίτες. Ειδικότερα, στον χώρο των παλαιών σφαγείων, στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943, εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς Ναζί 10 Έλληνες πατριώτες. Εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε με σκοπό την απόδοση τιμής στους εκτελεστέντες. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους 10 εκτελεστέντες πατριώτες από τους Γερμανούς στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον τόπο εκτέλεσής τους στα παλιά σφαγεία Καλαμάτα στη Δυτική Παραλία. Την εκδήλωση οργάνωσε η Επιτροπή Πόλης Καλαμάτας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα. Για την ημέρα λοιπόν αυτή τη μαύρη, να πούμε μόνο ότι οι αθώοι αυτοί άνθρωποι είχαν βρεθεί στη φυλακή με μια κατηγορία ψευδή, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ότι κατήχαν όπλα δηλαδή. Και οι τότε κατακτητικές δυνάμεις της πόλης που ήταν οι Ιταλικές τους συνέλαβαν. Ήταν φυλακισμένοι στις φυλακές Αλεξανδράκη τότε. Αλλά δεν δικάστηκαν από τις Ιταλικές δυνάμεις ούτε για την κατηγορία με την οποία είχαν φυλακιστεί, ούτε κάτι άλλο είχε γίνει. Παρέμεναν φυλακισμένοι. Δεν κινήθηκε καμιά διαδικασία, μάθαμε εκ των υστέρων, για την αποφυλάκησή τους, ούτε κάποιο σοβαρό γεγονός από τις όποιες τότε επίσημες, από τους επίσημους κρατικούς φορείς για την αποφυλάκησή τους είχε επιδοθεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους οργανωτές, οι εκτελεστέντες από τους Γερμανούς ήταν όμοιροι των Ιταλών, καταδικασμένοι για κατοχή και απόκρυψη όπλων και κρατούνταν στις φυλακές Αλεξανδράκη. Η εκτέλεση έγινε 5 μέρες μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Πάλι δεν φρόντισε κάποιος για την αποφυλάκησή τους και τα κλειδιά των φυλακών μαζί με τη λίστα των κρατουμένων δόθηκαν στους Γερμανούς που μπήκαν τότε στην πόλη. Κοιτάζοντας τα χαρτιά τους και πολύ γρήγορα, οι πρακτικοί αυτοί άνθρωποι, αυτή η φωνική χιτλερική μηχανή, αποφάσισε άμεσα την εκτέλεσή τους. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα θα επαναφέρει την πάγια και ιερή αξίωση της καταβολής των αποζημιώσεων προς τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, έτσι όπως την κατέγραψε ο Διονύσης Μπινιώρης. Μια σημαντική απώλεια έχει να αντιμετωπίσει το τεχνικό team του Αστέρα Τρίπολης αφού δεν υπολογίζει τον Μπόρχα Φερνάντες για το μάτς της τρίτης αγωνιστικής της Super League με την Ξάνθη στα Πηγάδια. Ο Ισπανός μέσος έχει θλάσει στον προσαγωγό του και θα μείνει εκτός αποστολής για τους Αρκάδες, οι οποίοι ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
20 ποδοσφαιριστές από την Ελλάδα θα έχει στη διάθεσή της η Παναχαϊκή για το πρωτάθλημα της Super League 2 και μόλις 4 παίκτες θα την ενισχύσουν από το εξωτερικό. Οι κοκκινόμαυροι έδειξαν εμπιστοσύνη σε παιδιά από τη χώρα μας και περιμένουν να τη βγάλουν ασπροπρόσωπη τη νέα χρονιά με τις προσδοκίες να είναι μεγάλες. Μάλιστα, οι ξένοι που έχουν αποκτηθεί ή έχουν παραμείνει στο έμψυχο δυναμικό είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά για την Παναχαϊκή. Την έκπληξη έκανε για το πρωτάθλημα της Α2 μπάσκετ ο Κόρυβος Αμαλιάδας, ο οποίος συμφώνησε με τον Ρονάλντας Ρουτκάουσκας, ο οποίος θα τον ενισχύσει για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο 27χρονος Λιθουανός σέντερ έχει σπουδαία εμπειρία από ομάδες της Σουηδίας, της Εστονίας αλλά και της χώρας του. Μάλιστα, πέρσι ήταν στον Ηρακλή, τον οποίο και βοήθησε για να φτάσει στην άνοδο στην Basket League, έχοντας μέσο όρο 12,9 πόντους και 9,3 rebound. Το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.